κύριε Πολιτάκη, ποιο είναι το τοπίο σήμερα στο κομμάτι των αγροτικών επενδύσεων? Θα ήθελα να πω το εξής. Η Τράπεζα Πυραιός έχει από το 2012 διαβλέψει την ισχυρή ανάγκη να στηρίξει το επενδυτικό κομμάτι των αγροτικών χρηματοδοτήσεων. Ιδιαιτέρως τώρα που είμαστε πρώτον πυλών της έναρξης του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και ξέροντας ότι αυτό θα προκαλέσει μια έξαρση σε επενδυτικά αιτήματα για δανεισμό, είμαστε ισχυρά δεσμευμένοι στο να στηρίξουμε αυτό τον πυλώνα που λέγεται ανάπτυξη και επένδυση γεωργικών χρηματοδοτήσεων. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Περίπου 5 δις μέσα στην περίοδο την προγραμματική για την οποία αναφερόμαστε. Είναι υπερπολίτιμοι πόροι οι οποίοι έχουν λείψει και πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο πιο ορθολογικά γίνεται. Και εμείς είμαστε από την πλευρά μας έτοιμοι με μια νέα φιλοσοφία πάνω στις επενδύσεις του γεωργικού τομέα να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τράπεζα Πυραιός, όπως είναι γνωστό, έχει δεσμευθεί να στηρίξει στρατηγικά τον αγροτικό τομέα, καθώς θεωρεί ότι είναι σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την εθνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε στην Αγρότικα, τη μεγάλη συνάντηση του αγροτικού κόσμου, με στόχο να ακούσουμε, να δούμε εξελίξεις στο χώρο, αλλά και να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα και τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει. Μεταξύ αυτών, η Συμβολιακή Τραπεζική είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και τα προγράμματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτά τα 3 χρόνια, το πρόγραμμα Συμβολιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Περισσότερες από 170 συνεργασίες σε περισσότερα από 50 προϊόντα. 17.000 παραγωγοί από τη Θράκη μέχρι τις Πρέσπες και από τον Ευρωκόπη μέχρι την Κρήτη συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν και υποφελούνται από το πρόγραμμα εξάγουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 73 χώρες. Το ύψος των εξαγωγών ανέρχεται σε πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% των εξαγωγών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή όλου αυτού του κλειστού οικονομικού οικοσυστήματος στην εθνική οικονομία, όπως καταλαβαίνετε. Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πυραιός και η βασική του αποστολή είναι να δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών αγροτών. Ουσιαστικά δηλαδή, μέσα από τα προγράμματά μας, με πολύ απλό και εκλαϊκευμένο τρόπο, δημιουργούμε εργαλεία, τα οποία εργαλεία μπορεί να πάρει ο αγρότης και να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ένα καινούριο προφίλ επιχειρηματία. Αυτή τη στιγμή η Εξέλιξη υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, παρόλο που η έδρα μας είναι στην Αθήνα. Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία και με το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πυραιός, και πραγματικά τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αποσπούν εξαιρετικά σχόλια. Γιατί αποσπούν εξαιρετικά σχόλια? Ακριβώς γιατί είναι πρακτικά και ακριβώς γιατί είναι απλά. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι ότι τους βοηθάμε να χτίσουν επώνυμα αγροτικά προϊόντα. Τους εξηγούμε τι σημαίνει επώνυμο αγροτικό προϊόν και τους εξηγούμε και τι ενέργειες πρέπει να κάνουν για να τα χτίσουν αυτά τα προϊόντα. Το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που κάνουμε είναι τους βοηθάμε να καταλάβουν πώς μπορούν να πουλήσουν και άρα πώς να διαπραγματευτούν τα προϊόντα τους, ξεφεύγοντας από τη στήρα λογική ότι διαπραγματεύομαι για παράδειγμα μια τιμή, διαπραγματεύομαι για παράδειγμα μόνο τους όρους πληρωμής, και περνώντας σε μια λογική όπου αντιλαμβάνονται τις πλήρες δυνατότητες που έχει το προϊόν τους και άρα μπορούν να διαπραγματευτούν σε μια τελείως διαφορετική βάση είτε με τον μεταποιητή είτε με τον έμπορο. Άρα όλα αυτά τα εργαλεία και οι πιστοποιήσεις που υπάρχουν και οι οποίες είναι άλλο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τρέχουμε, όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία συμβάλλουν στο να αρχίσει ο παραγωγός να καταλαβαίνει ότι πρέπει να περάσει σε μια επόμενη μέρα. Σε μια διαφορετική επιχειρηματική λογική, να καταλάβει ότι η αγροτική του εκμετάλλευση είναι επιχείρηση και ότι ο ίδιος πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί περισσότερο ενισχύοντας τις γνώσεις του και τις ικανότητές του για να μπορεί να πετύχει τους στόχους του σε μια αγορά που είναι πολύ ανοιχτή. Σε μια αγορά που πλέον δεν έχει εμπόδια και δεν έχει φραγμούς και μπορεί ο καθένας να μπει και να δραστηριοποιηθεί.